χωρίς τέλος στο ποτηλιάρισμα στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Ικάρου. Η κακή συνήθεια του διπλοπαρκαρίσματος από πολλούς έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα εμπόδιο στην ήδη επιβαρημένη κίνηση των οχημάτων που διανύουν έναν καθημερινό Γολγοθά προκειμένου να φτάσουν στον προορισμό τους. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στο να διπλοπαρκάρουν τα αυτοκίνητα και από τη μια μεριά του δρόμου και από την άλλη. Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με κάποιο άλλο τρόπο. Έχουν έρθει πολλές φορές και η τροχέα. Το πρόβλημα γιγαντώνεται ακόμη περισσότερο σε ώρες αιχμής, κυρίως την Τρίτη που πραγματοποιείται εκεί η λαϊκή αγορά. Ενώ παράλληλα από το σημείο αυτό γίνεται και η διέλευση των τουριστικών πούλμαν με προορισμό το αεροδρόμιο. Η Νέα Αλικαρνασσός είναι μια περιοχή που μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά το πρωί, επειδή έχει συγκεντρωμένες πάρα πολλές τράπεζες. Υπάρχει πολύ έντονη κίνηση. Και όντως υπάρχει και ένταση. Είναι πολύ μεγάλη εμβέλεια στα μαγαζιά και αναγκαστικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην κυκλοφορία. Το κυκλοφοριακό στην περιοχή είναι χρόνιο, με τους δημότες να χαρακτηρίζουν πολλές φορές την κατάσταση απελπιστική, αφού δεν υπάρχουν διόδια αποσυμφόρησης προκειμένου οι ίδιοι να διευκολυνθούν, με τη ροή της κανονικής κυκλοφορίας να παραλύει για ώρα. Λοιπόν, η ροή της κυκλοφορίας παραλύει την περιοχή της Ικάρου και πάμε να δούμε εικόνες που τραβήξαμε τις τελευταίες ώρες στη συμβολή της Καζαντζίδη με την Ικάρου, είναι στο ύψος του Αγίου Δημητρίου, μάλιστα σε ώρες αιχμής. Η κατάσταση είναι τραγική. Στην κατεύθυνση προς τη βιομηχανική, το πρόβλημα μετατοπίζεται και από την Καζαντζίδη προς την οδό Μαυσόλου, εδώ το δρόμο που ανεβαίνει προς τη βιομηχανική περιοχή, και βλέπουμε ποια είναι η εικόνα εκεί στη συμβολή, στο ύψος του Αγίου Δημητρίου. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Καρακούδη. Ένας δρόμος που είναι με σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα, όμως θα τολμήσω να πω ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα που εντοπίζεται συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Δεν είναι όπως την παραλιακή, την 62 Μαρτύρων και τη Χρυσομιχάλη Ξυλούρη, που είναι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όσο αφορά τη Λεωφόρο Ικάρου είναι τα πάρα πολλά καταστήματα που έχει, είτε είναι ακροπολία, είτε να έχει και πολλά take away για καφέ και να πάρει κάποιο πολίτη. Και οι σταθμεύσεις των συμπολιτών μας σε διπλή σειρά προκειμένου να εξυπηρετηθούν το γρηγορότερο δυνατό. Είναι αυτό που είπε και η Διευθύντρια της Δημοτικής Αστυνομίας, η κυρία Πλατάκη. Θα πρέπει ο καθένας πολίτης να σέβεται το συμπολίτη του και να μην μπαίνει στη διαδικασία αυτή για να εξυπηρετηθεί αυτός αμέσως, να παρανομεί, παρκάροντας διπλή σειρά και παρεμποδίζοντας όλη την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των υπόλοιπων οχημάτων. Όσο αφορά τώρα την Λεωφόρο Καζαντζίδη και ιδίως στις ώρες αιχμής, 7.30 με 8.30 το πρωί. Είναι υπάρχει η εικόνα αυτή εδώ που βλέπουμε τώρα. Υπάρχει στην έξοδο του ΒΟΑΚ από Ρέθυμνο προς τη βιομηχανική περιοχή. Εκεί στη Διασταύρωση το πρωί υπάρχει τροχονόμος αστυνομικός, αριθμίζει την κυκλοφορία. Νομίζω ότι έχει φέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αυτό άλλωστε το εισπράττουμε και από τους συμπολίτες μας, αυτούς που έχουν σκοπό να κατευθυνθούν και προς τη βιομηχανική περιοχή. Και εδώ πέρα βεβαίως έχουμε και έναν δρόμο που χρησιμοποιούν οι οδηγοί βαραίων οχημάτων. Βλέπουμε και εικόνες που κατευθύνονται προς το λιμάνι του Ηρακλείου για την επιβίβαση στα πλοία της γραμμής. Κυρίως από γεμαντινές ώρες, όταν είναι αναχώρηση των πλοίων και 2 ώρες πριν την αναχώρηση. Εδώ, σε αυτό το σημείο, τίθεται ένα ερώτημα που θέτουν οι τηλεθεατές ορθώς, το έχουμε εντοπίσει κι εμείς, για την ρύθμιση των φαναριών. Δηλαδή, έχουμε ένα φανάρι στον κόμβο της Καλλιθέας που οδηγεί προς τη Μαυσόλου, που αυτό το φανάρι, κατά τη γνώμη μου, ας με επιτραπεί η έκφραση, είναι το τρελό φανάρι. Δηλαδή, καταρχήν πριν από μερικούς μήνες δεν υπήρχε καν, ήταν σπασμένο, δεν βλέπαμε την εναλλαγή του κόκκινου και του πράσινου. Αλλάζει και περνάνε 2-3 αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα σε ώρα αιχμής, εκεί η κατάσταση είναι τραγική, και όλη αυτή η κίνηση να μετακινείται προς την Μαυσόλου που οδηγεί εδώ, στη βιομηχανική περιοχή. Θα μπορούσε μια πρόταση να ήταν και κάποιος, η κατασκευή κάποιου κυκλικού κόμβου και στο συγκεκριμένο σημείο που είπατε, έτσι, στην διασταύρωση της Καλλιθέας μαζί με τη Μαυσόλου, για να είναι πιο ομαλή η ροή των οχημάτων. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να μιλήσουν οι ειδικοί, οι συγκοινωνιολόγοι, κατά πόσο επαρκεί ο χώρος για να γίνει ένας κυκλικός κόμβος και να μπορούν να εξυπηρετηθούν κυρίως τα μεγάλα οχήματα βαρέως τύπου, τα φορτηγά. Μάλιστα. Θέλω να πάμε να δούμε εικόνες από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Και θα ήθελα να το σχολιάσουμε αυτό, προτού δούμε τις εικόνες αυτές, κύριε Πατακέ, ερώτηση προς εσάς. Στην περιοχή της βιομηχανικής περιοχής έχει αρμοδιότητα η Δημοτική Αστυνομία, δηλαδή στην οδό Μαυσόλου? Βεβαίως. Κοιτάξτε, η περιοχή της βιομηχανικής περιοχής ανήκει στην ΕΤΒΑ. Είναι μια ξεχωριστή, θα έλεγα, ιδιωτικού δικαίου περιοχή, επιχειρηματικού χαρακτήρα, όμως μπορεί και η Ελλάς και η Δημοτική να επέμβουν κυκλοφοριακά
είτε σε σταθμεύσεις, είτε σε όλες τις παραβατικές του κώδικα, εφόσον ζητηθεί αυτό από τη διοίκηση της συγκεκριμένης περιοχής. Θέλω να πάμε να δούμε εικόνες από το αεροδρόμιο. Και γιατί λέμε αεροδρόμιο? Γιατί εκεί καταλήγει η λεωφόρος Ικάρου. Θα δούμε αυτές τις σχετικές εικόνες. Κύριε Παπανικολάου, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που υπάρχει στο αεροδρόμιο? Ας πούμε, μας λένε οι τηλεθεατές, και αυτό το έχουμε εντοπίσει και στο ρεπορτάζ, το παρκάρισμα, το λιγόλεπτο παρκάρισμα στις αφίξεις, στο ύψος της Ικάρου, είναι ένα πρόβλημα. Βλέπουμε εδώ την εικόνα, για ποιο σημείο μιλάμε. Μάλιστα, σε ημέρες που υπάρχει αυξημένος φόρτος όσον αφορά τις πτήσεις, βλέπουμε αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου. Βλέπουμε μια κατάσταση που δεν είναι καλή, την έχουμε αναδείξει πολλές φορές μέσα από το ρεπορτάζ. Ναι, αν πάτε Κυριακή, η ουρά φτάνει από την είσοδο του αεροδρομίου μέχρι την Εθνική. Και εκεί ξεκινάει το πρόβλημα από μέσα από το αεροδρόμιο, στο οποίο πρέπει να γίνει ένας επανασχεδιασμός και μια επαναρρύθμιση των χώρων που τα τουριστικά λεωφορεία έχουν διαθέσιμο, γιατί ο χώρος των τουριστικών λεωφορείων δεν φτάνει. Mm-hmm. Και μιλάμε για μια σεζόν φέτος, η οποία από τον Αύγουστο και μετά έχει μια καλή κίνηση. Αν θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη σεζόν, η οποία προβλέπεται καλή, και να μην δίνουμε τις χειρότερες εντυπώσεις στην άφιξη ή στην αναχώρηση των επισκεπτών, των εκατομμυρίων, 3,5 εκατομμύρια με 4 εκατομμύρια επισκέπτες που έχουμε, πρέπει να κάτσει το Σωματείο των Οδηγών, μαζί με τους ιδιοκτήτες, μαζί με τον Λιμενάρχη, μαζί με την Τροχία, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος σε αυτό το χώρο, να γίνει ένας επανασχεδιασμός στο πώς θα σταθμεύουν τα λεωφορεία, ώστε να μεγαλώσει κατά πολύ ο χώρος των λεωφορείων, και επίσης τα λεωφορεία τα οποία περιμένουν να βρεθεί ένας καλός χώρος, υπάρχει ένας προσωρινός, αλλά πρέπει να γίνει μεγαλύτερος, ώστε να μην γίνεται η δυσφήμιση του Ηρακλείου και του αεροδρομίου από την κακή ρύθμιση της κυκλοφορίας εκεί πέρα, που δυστυχώς τώρα δεν έχει βρεθεί λύση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Θα πάμε στην οδό Μάχης Κρήτης. Αυτό που αναδείξαμε. Θα δούμε εικόνες. Έχω πάρα πολλά ερωτήματα για εσάς, κύριε Πατακέ, για την οδό Μάχης Κρήτης. Στη συμβολή με τη Μήνος, ένας στενός δρόμος. Εκεί είναι ο παράδεισος, βλέπουμε εικόνα, του διπλοπαρκαρίσματος. Πάρα πολλές φορές το έχουμε αναδείξει αυτό το ρεπορτάζ. Θα τολμήσω να πω ότι εδώ παίρνετε βαθμολογία, κύριε Πατακέ, ως υπηρεσία κάτω από τη βάση. Σας το λέω έτσι γιατί ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που δέχεστε την κριτική και έχετε κάνει παρεμβάσεις μετά από υπόδειξη ρεπορτάζ. Λοιπόν, υπάρχει τεράστια άνοχη στην παραβατικότητα των οδηγών εδώ και δεν είναι ένας δρόμος απομακρυσμένος, είναι ένας δρόμος που οδηγεί προς τον κύκλο, προς τον κέντρο. Δρόμος διπλής κατεύθυνσης, όχι περιφερειακός, συγχυακός δρόμος, όπως σωστά τον χαρακτηρίσατε, σημαντικότατος. Όμως, έχετε δίκιο σε αυτό. Για το κάτω από τη βάση, αν προσέξατε. Δείτε εδώ πέρα τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, κύριε Πατακέ, που είναι ακριβώς κάτω από τα φανάρια, και το ίδιο συμβαίνει και το λένε και οι τηλεθεατές που επικοινωνούν μαζί μας, γιατί αυτός ο δρόμος, η Μήνος δεξιά, οδηγεί στην Πεταλοειδή. Αυτοκίνητα παρκαρισμένα, σταθμευμένα, πάνω στη διάβαση, κάτω από το φωτεινό σηματοδότη.